Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας πάλι. Με μια εύκολη συνταγή, κοτόπουλο σήμερα. Για να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας, λαδώνω το κοτόπουλο. Αλατίζω. Θα θωρακίσω το κοτόπουλο λίγο σε μια αντικολλητική επιφάνεια. Βλέπετε ένα τηγάνι γραμμικό. Αφήνω να ζεσταθεί λίγο. Και όση ώρα θα θωρακίζω το κοτόπουλο, έχω ανάψει το φούρνο σε 180 βαθμούς για να το τελειώσω εκεί. Θα χρειαστώ περίπου 40 λεπτά. Όση ώρα θωρακίζω το κοτόπουλο, θα ετοιμάσουμε τα υγρά για να το ψήσουμε. Σε ένα ταψάκι ρίχνω το ζωμό λαχανικών, τον άνηθο για να αρωματίσω τα υγρά, το υπόλοιπο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Έχουμε ετοιμάσει τα υγρά για να τελειώσουμε το κοτόπουλο. Αλατίζω και λίγο από την πάνω μεριά. Και πάμε να τα γυρίσουμε. Βλέπετε ένα πολύ ωραίο χρώμα και τη στραγανή κρούστα που έχει αποκτήσει το κοτόπουλο. Θα τα θωρακίσω και λίγο από την κάτω πλευρά. Και είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε στο φούρνο να ψηθούν. Θα χρειαστείτε γύρω στα 35 με 40 λεπτά, ίσως και 45, ανάλογα το πόσο μεγάλο κομμάτι είναι το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο έχει μαρκαριστεί και από τις δύο πλευρές. Είμαστε έτοιμοι να το περάσουμε στο ταψί και στο φούρνο. Στους 180 βαθμούς, όπως σας είπα. ...35 με 45 λεπτά. Εξαρτάται πόσο χοντρό είναι το κομμάτι του κοτόπουλου που έχουμε να μαγειρέψουμε. Όση ώρα ψήνουμε το κοτόπουλο στο φούρνο, πάμε να ετοιμάσουμε τη σάλτσα. Σε ένα βαρύ κατσαρολάκι λιώνουμε το μισό βούτυρο. Μόλις λιώσει το βούτυρο θα προσθέσουμε το αλεύρι σιγά σιγά, ανακατεύοντας συνέχεια να μην σβολιάσει. Βλέπετε ότι έχει απορροφήσει το βούτυρο το αλεύρι. Σβήνω τη φωτιά και προσθέτω σιγά σιγά το ζωμό, ανακατεύοντας συνέχεια. Ξανανάβω τη φωτιά και την αφήνω να βράσει, να συμπυκνωθεί λιγάκι και μετά θα προσθέσω τα υπόλοιπα υλικά. Αυτό που θέλω να δείτε είναι ότι δεν έχω βάλει αλάτι και όλα αυτά γιατί η κάπαρη, όσο και να την ξαλμυρίσετε, είναι λίγο αλμυρή. Οπότε θα το δείτε στο τέλος. Αν χρειάζεται, θα προσθέσετε λίγο αλάτι εσείς. Την αφήνω να βράσει σε χαμηλή φωτιά. Βλέπετε ότι η σάλτσα έχει αρχίσει να δένει. Προσθέτω την κρέμα γάλακτος. Χαμηλώνω κι άλλο τη φωτιά. Την κάπαρη. Το ξύσμα πορτοκάλι που θα σας δώσει όλο το άρωμα. Λίγο πιπέρι. Και στο τέλος το υπόλοιπο βούτυρο. Κλειστή η φωτιά πλέον. Το μόνο που θα έβαζα εγώ τώρα είναι λίγο αλάτι. Ίσως γιατί η κάπαρη ξαλμυρίστηκε αρκετά. Λοιπόν, το κοτόπουλο τελειώνει. Έχουμε βράσει τα ζυμαρικά μας. Και πάμε να στήσουμε ένα ωραίο πιάτο. Ας το λύσω με λίγο βασιλικό. Καλή απόλαυση.